ίσως και λιγότερο, θα είναι απαραίτητα για να πούμε ποια είναι η πορεία μέχρι σήμερα. Το 12, ο Δήμος Κομοτηνής, προκειμένου να προασπίσει κάποια δικαιώματα πολιτών και να εκφέρει μια ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων των καταστημάτων και του δικαιώματος της ησυχίας των πολιτών, ψήφισε, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, την κανονιστική που ρύθμιζε τα θέματα για τη μουσική. Θεωρούμε και τότε και τώρα, ενδεχομένως η παρουσία μας τότε να μην... δεν υφίστατο τότε ο Σύλλογος για να τοποθετηθεί επί εκείνης της κανονιστικής, την οποία και τώρα θεωρούμε ότι ήταν αυστηρή. Ανεξαρτήτως αυτού όμως είναι μια κανονιστική που ψηφίστηκε και ίσχυσε μέχρι το 2015, όπου πλέον κατόπιν παρεμβάσεως του Συλλόγου ήρθαμε και νομίζω ότι ο Δήμος δέχτηκε το εύλογο. Ποιο ήταν αυτό? Μεταξύ 12 και 15 θεωρούνταν παράβαση το να παίζει κάποιος μουσική με ανοιχτές πόρτες και παράθυρα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές καταδικαστικές αποφάσεις και πρόστιμα υπέρογκα στα καταστήματα, δεδομένου ότι η κανονιστική τότε απαγόρευε ρητά και όριζε ότι το δικαίωμα χρήσης της μουσικής περιορίζεται εντός του στεγασμένου χώρου. Θεωρούμε λοιπόν ότι από αυτή την τροποποίηση του 2015 και έκτοτε και οι καταστηματάρχες έχουν πάρει μία ανάσα, διότι δεν υπάρχουν πλέον καταγγελίες οχλήσεων, έτσι, και έχει το τοπίο ας πούμε ρυθμιστεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι και η κανονιστική του 2015 ήταν σε απόλυτη συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο, το οποίο και τότε και τώρα επιτρέπει τη μουσική σε υπαίθριους χώρους. Εδώ θέλω να πω ότι αυτό δεν σημαίνει ότι ο Δήμος δεν μπορεί να βάλει περιορισμούς επ' αυτού. Φυσικά. Άλλο όμως δίνω ένα δικαίωμα που προβλέπεται και θεσπίζω προϋποθέσεις για τη χορήγηση αυτού του δικαιώματος, και άλλο έχω μία κανονιστική η οποία εξ υπαρχής απαγορεύει ένα δικαίωμα που μου το δίνει ο νόμος. Εδώ ερχόμαστε λοιπόν στο πρώτο κέριο σημείο, το ότι έχουμε μία υπουργική απόφαση σε συμμόρφωση της οποίας επικαλείται η διαβούλευση ότι έγινε η κανονιστική που προτείνεται, η οποία παραβλέπει τελείως το δικαίωμα χρήσης σε υπαίθριους χώρους. Άρα δεν έρχεται σε συμμόρφωση απλά, έρχεται και αλλάζει το πνεύμα της διάταξης.